Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που δίδετε να προβληθούν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που κάνουν κάποιοι άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι της περιοχής μας, προκειμένου ο Δήμος της Τρίπολης να ωφεληθεί για λογαριασμό του κοινωνικού παντοπολίου. Ο Άρης Μουκοπέτρος, που τον έχω εξ αριστερών μου, καλλιτέχνης μας και φίλος εδώ ντόπιος δικό μας παιδί της Αρκαδίας, μαζί με άλλους συναδέλφους του, τον Γιώργο τον Μπέκιο, τον Γιάννη τον Καψάλη, τον Κατσίγιανη και τον Ταβέλη τον Γιάννη. Όλοι μαζί λοιπόν έφτιαξαν μία ομάδα όπου τη Δευτέρα στις 25 Ιουνίου στο προαύλιο χώρο της Κάρτσοβας θα αφιερώσουν μια βραδιά για όλους τους τριπολιτσώτες, για όλους τους αρκάδες, δωρεάν. Και το κάνουν αυτό γιατί είναι μια πρωτοβουλία του Άρη προκειμένου να στηρίξουν το Δήμο και βέβαια το κοινωνικό παντοπολείο, δείχνοντας την ευαισθησία τους για αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται όλα αυτά τα χρόνια από τις δύσκολες συγκυρίες της ζωής που τους έχει οδηγήσει εκεί. Πρέπει να τον ευχαριστήσω και προσωπικά τον ίδιο, αλλά και βέβαια όλους τους υπόλοιπους, καθώς επίσης και τον Διονύση τον Ζάχο, ένας καλλιτέχνης γνωστός στη χώρα μας, ο οποίος θα έχει το τελετουργικό, δηλαδή θα βοηθήσει στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας η οποία γίνεται. Δεν θα μπορούσε βέβαια αυτή η εκδήλωση να γίνει εάν δεν υπήρχαν και μια σειρά άλλοι επαγγελματίες στο χώρο μας και στην περιοχή μας, οι οποίοι αφιλοκερδώς, να το πούμε και αυτοί βέβαια, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Είναι, θα μου επιτρέψετε να τους αναφέρω, είναι ο Όμιλος Επιχειρήσεων Καναβέτα, την οποία Κτήμα Παπαγεωργίου, Τρουπής, Νασάκος, Κτήμα Παναγόπουλου, Παπαδόπουλος και ΣΥΑΕ, Κτήμα Τσέλεπου, Αυδή, Κτήμα Καλογερόπουλου, Κτήμα Αναγνωστόπουλου Νικοκύρη, Ινοποιείο Γεωργανόπουλου. Αυτοί λοιπόν προσφέρουν το κρασί δωρεάν. Θα είναι δωρεάν για όλους που θα μας επισκεφθούν σε αυτό το χώρο. Επίσης υπάρχουν ο Ήχος Μυρνιώτης, Group, Ηχοσύνθεση, Τηλεχητική και αυτοί δωρεάν παρέχουν όλη τη στήριξη του ήχου για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Επίσης, ο Γιώργος Ορούνιες, ο οποίος προσέφερε τις αφίσες και όλο το υλικό που χρειάζεται για την διαδικασία της προβολής, ο Μελισσινός ο Άγγελος, ο Μελισσινός Security, για τη δυνατότητα να υποστηρίξει την εκτέλεση αυτής της εκδήλωσης και την ασφάλεια, και βεβαίως ο Δημήτρης Μποτσόνης, που και αυτός ανέλαβε να προβάλλει το σύνολο της εκδήλωσης αυτής. Και βέβαια έχω αφήσει τελευταία την Πινακοθήκη, που έχουν στην διάθεσή μας, αν και οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν και ο καιρός είναι χάλια την ημέρα αυτή, μιλάμε για τις 25 του μήνα, τη Δευτέρα το βράδυ, να πάμε στο, μας παραχώρησαν δωρεάν το χώρο της αίθουσας που διαθέτουν, προκειμένου να γίνει η εκδήλωση εκεί, για να μην την αναβληθεί δηλαδή, λόγω καιρικών συνθήκων. Όλους αυτούς λοιπόν πρέπει να τους ευχαριστήσουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια και η προβολή την οποία κάνουν και την προσπάθεια που δίνει τη δυνατότητα όλοι αυτοί που θα συμμετάσχουν, αντί εισιτηρίου ή οτιδήποτε άλλο, η υποχρέωσή τους είναι μία και μοναδική, να φέρουν ό,τι νομίζει ο καθένας, μια προσφορά τρόφιμα μακράς διάρκειας για το κοινωνικό παντοπολείο, μια σακούλα δηλαδή. Αυτό είναι το αντίτιμο το οποίο θα δώσει ο καθένας προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Το σκεφτήκαμε έτσι, να μην υπάρχουν χρήματα, και ήταν και πρόταση οπωσδήποτε του Άρη και των υπολείπων καλλιτεχνών, γιατί και αυτοί ήθελαν να συνεισφέρουν, όπως προείπα, σε αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όχι μόνο εγώ βέβαια, αλλά όλοι μας, για την ευγενή τους αυτή χορηγία και ευαισθησία, θα έλεγα, που έχουν δείξει. Άρα, όλοι μαζί πρέπει τη Δευτέρα να είμαστε εκεί για αυτό το σκοπό. Είναι ένας σκοπός ιερός,
ένας σκοπός που στηρίζει τον συνάνθρωπό μας. Και αυτό βέβαια θα αποδειχθεί και θα το δούμε στην πράξη με τη συμμετοχή του κόσμου, όλων εσάς που θα έρθετε να τους δείτε, να τους ακούσετε, που υπόσχονται μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά για όλους σας, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος και ο σκοπός. Και Άρη μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και να μεταφέρεις και προκαταβολικά βέβαια τις ευχές και τις δικές μου αλλά και ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου στους όλους τους καλλιτέχνες και τους συντελεστές βέβαια που αυτοί παρέχουν είτε τα κρασά δωρεάν, είτε τον ήχο ή οτιδήποτε άλλο που απαιτείται ή ο καναβέτας, ξέρω εγώ, με τις καρέκλες και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό και θα σας περιμένουμε όλους. Εγώ πιστεύω θα υπάρξει κόσμος η ροή. Σας αγαπά ο κόσμος. Σας βλέπει όλο το καλοκαίρι, όλο το χρόνο βέβαια σε όλες τις εκδηλώσεις. Εκφράζεται τη δημοτική μας παράδοση. Είναι κάτι ιδιαίτερο για την περιοχή μας και αγαπητό νομίζω σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτόν τον λόγο εκτιμώ ότι θα έχουμε επιτυχία. Σίγουρα, αυτό η επιτυχία είναι δεδομένη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσάς, κύριε Δήμαρχε, που αποδεχτήκα την πρόταση αυτή. Γιατί έχω μάθει από την οικογένειά μου, αν μπορούμε να δώσουμε την οποιαδήποτε βοήθεια προς τον κόσμο, να το κάνουμε απλόχερα και να μην το σκεφτόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, γιατί με το που τους πήρα τηλέφωνο, όλοι είπαν ναι κατευθείαν. Δεν έφερε κανένα στην οποιαδήποτε αντίρρηση και τους μουσικούς. Γιατί ένας βασικός παράγοντας για μας είναι και η μουσική που θα συντελέσουν στο έργο αυτό, το αρμόνιο, η κιθάρα, το drums. Και πραγματικά αυτά είναι καλά να γίνονται, γιατί οι μέρες που διανύουμε είναι πολύ δύσκολες. Και αυτό που έχω μάθει από την οικογένειά μου και πάλι, εφόσον μπορούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε βοήθεια προς τους ανθρώπους μας, να το κάνουμε. Αυτό. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την τιμή που μου κάνατε και μπορέσαμε και υλοποιήσαμε το έργο αυτό. Τιμή είναι για τον ίδιο το Δήμο, είναι για τους συμπολίτες μας, είναι για αυτούς που σας αγαπούν τόσα χρόνια και σας παρακολουθούν και που έρχεστε σήμερα με ανιδιοτέλεια να δώσετε τη δυνατότητα, χωρίς να επιβαρθεί κανείς τίποτα, έτσι, παρά μόνο μια προσφορά, μια σακούλα ενδεχομένως για το κοινωνικό παντοπολείο, για ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Και εκεί είναι η ευαισθησία την οποία δείξατε κι εσείς. Εμείς βέβαια θα μπορούσαμε και στα προηγούμενα χρόνια να έχουμε ζητήσει, αλλά έχει αξία γιατί εμείς δεν το ζητήσαμε, θα εσείς και μας το προτείνατε. Έτσι, αυτό έχει σημασία και γι' αυτό και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την προσφορά. Και σας περιμένουμε όλους, έτσι, μεθαύριο, τη Δευτέρα το βράδυ. Αν οι καιρικές συνθήκες, είπαμε, μας το επιτρέψουν, θα είμαστε στον προάβλιο χώρο της Κάρσοβας του γηπέδου. Αν όχι, θα πάμε στην Πινακοθήκη, εκεί που θα είναι κλειστός ο χώρος, αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα χωράει ο κόσμος, έτσι, από τη συμμετοχή που θα υπάρξει και την δυνατότητα την οποία θα δώσουν ο καθένας ατομικά. Θα υπάρχει επιτροπή εκεί που θα παραλαμβάνει αυτά τα πράγματα, να το πούμε, από την πλευρά του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου. Θα περνάνε από εκεί, θα αφήνει ο καθένας αυτό που νομίζει, έτσι, και από εκεί και μετά θα πηγαίνει να κάθεται κάτω και θα έχει το κρασί του δωρεάν, το ποτό του κτλ. Όσο μπορούμε, πιο πολλά τρόφιμα. Αυτός είναι ο σκοπός μας και γι' αυτό γίνεται αυτή η εκδήλωση. Όσο μπορούμε, πιο πολλά τρόφιμα. Αυτό. Και ιδιαίτερα μακράς διάρκειας. Είπαμε αυτά τα οποία μπορούν και συντηρούνται και διατηρούνται για να μπορέσουμε στο μέλλον να καλύψουμε, γιατί και αυτό είναι μια σημαντική προσφορά βέβαια για αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις οικογένειες. Είναι πάνω από 400-500 οικογένειες, να το πούμε αυτό. Είναι πάρα πολλές οικογένειες που ικανοποιούνται, που είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν τους έχει λείψει κάτι, είναι γεγονός. Επιβαρύνει το Δήμος, αλλά οποιαδήποτε προσφορά είναι δεκτή από οποιονδήποτε ή μια δράση που θέλει να κάνει προκειμένου να στηρίξουμε το κοινωνικό μας πρωτοπολείο.